Καλησπέρα κυρία Τελιγιορίδου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Με πολλά στοιχεία και νέα δεδομένα η ανάλυση του προγράμματος για την επανεκκίνηση της οικονομίας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Τρεις οι πυλώνες για την βιώσιμη επανεκκίνηση και ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω και είναι ερώτημα των πολιτών. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, κυρία Τελιγιορίδου? Η χώρα περνάει μια πολύ μεγάλη δυσκολία και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή πραγματικότητα. Παρόλα αυτά όμως, τελειώνοντας η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε τη δυνατότητα ώστε να υπάρχει μια οικονομική σταθερότητα με την δημιουργία ενός μαξιλαριού, το οποίο για πρώτη φορά στα χρονικά των τελευταίων δεκαετιών δημιουργήθηκε μετά από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τις θυσίες και την προσπάθεια του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν είχε στα χέρια της η Νέα Δημοκρατία, αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση, 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι, ένα ρυθμισμένο χρέος και όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουμε στην ανάκαμψη της οικονομίας. Έρχεται η υγειονομική κρίση, η οποία πραγματικά ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός, όμως υπήρχε αυτή η δυνατότητα η χώρα μας να στηριχθεί σε γερά χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα με το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων, υπήρξε λόγω της υγειονομικής κρίσης το πάγωμα του Συμφώνου Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έδωσε ένα επιπλέον βοήθημα, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, προς τη χώρα, ώστε να μην είναι υποχρεωμένη να ασκήσει πολιτικές για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και όλα αυτά τα οποία πραγματικά ήταν πολύ δύσκολα. Πέρα από αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή η πανδημία είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, άφησε στις χώρες τη δυνατότητα, στα κράτη-μέλη, την δυνατότητα να έχουν ευέλικτες οικονομικές πολιτικές και ταυτόχρονα ενίσχυσε με ευρωπαϊκά κονδύλια όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την δική μας, ώστε να μπορέσουμε οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής της κρίσης να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, βλέπουμε από την κυβέρνηση μια πολιτική με επιλογές σε οικονομικό επίπεδο, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις αγωνίες και στις απαιτήσεις που έχει σήμερα η χώρα και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αξιοποιεί αυτά τα κεφάλαια και αυτές τις δυνατότητες προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Και αυτό αρκεί να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έδωσε μέσα στο 2020 7,5 δισεκατομμύρια για την ενίσχυση της οικονομίας. Να το δεχτούμε. Μόνο που από αυτά, τα 4,5 και παραπάνω δισεκατομμύρια τα πήραν 500 μεγάλες επιχειρήσεις. Και όλες οι υπόλοιπες 450.000 επιχειρήσεις πήρανε 2,7 δις. Η μερίδα του λέοντος πήγε στα μεγάλα οικονομικά, σε επιχειρήσεις μεγάλων οικονομικών μεγεθών. Εδώ λοιπόν είναι η κριτική μας. Και εδώ είναι και η αιτία αυτού που βιώνει σήμερα ο κόσμος της αγοράς. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας του λιανικού εμπορίου, ο άνθρωπος που έχει ένα κατάστημα εστίασης, οι εργαζόμενοι που κάποιοι από αυτούς έχουν πάει ήδη στην ανεργία, κάποιοι άλλοι παίρνουν ένα μικρό επίδομα των 534 ευρώ για όσο θα το παίρνουν ακόμη. Εδώ λοιπόν εμείς ερχόμαστε και λέμε το εξής. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις από την αρχή αυτής της κρίσης. Με το πρόγραμμα Μένουμε 1 και Μένουμε 2. Και οι προτάσεις αυτές ήταν όλες κοστολογημένες. Κατηγορηθήκαμε ότι εμπροστοβαρώς θέλουμε να τα δώσουμε. Αποδείχθηκε στην πράξη όμως ότι αυτή η κολυσιεργία της Νέας Δημοκρατίας μας έφτασε σε τεράστια ποσοστά ύφεσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό ύφεσης.
Και, και την δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση έχει η χώρα μας αυτή την περίοδο με τα πολεμικά. Με όλες αυτές τις οικονομικές δυνατότητες που υπήρχαν. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει όχι απλά να δώσει η κυβέρνηση χρήματα, αλλά και το πού θα τα δώσει. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες εσείς επιμένετε, για το αν θα ζήσουν, κυρία Τελιγιορίδου, εσείς επιμένετε, όπως και το πρόγραμμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, επιμένετε στην στήριξη της μεσαίας τάξης. Μα το 90% της δραστηριότητας της χώρας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας η μικρομεσαία επιχείρηση. Και αυτή θα πρέπει να στηριχθεί. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Χθες ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, τις είπε αναλυτικά. Είναι σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις πυλώνες. Από την μία είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική δυσχέρεια που έχει προκύψει εν μέσω πανδημίας, με την αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε περίπου 20 δισεκατομμύρια αύξηση ιδιωτικού χρέους. Ταυτόχρονα έχουμε μια τεράστια μείωση της καταναλωτικής δύναμης. Γιατί μπαίνουν λουκέτα, γιατί για πάρα πολύ καιρό έχουμε αυστηρά lockdown και κλειστές επιχειρήσεις. Αυτά όλα ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Όταν ο άλλος δεν έχει βάλει ευρώ στο ταμείο της επιχείρησής του για έναν ολόκληρο χρόνο, αντιλαμβανόμαστε όλοι πώς το ιδιωτικό χρέος και το χρέος των επιχειρήσεων αυξάνεται. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία συστηματική προσπάθεια ώστε και η βασική οφειλή να κουρευτεί και ακούσαμε αναλυτικά και από τον πρόεδρό μας στο βίντεο που δείξατε πριν, ώστε και η βασική οφειλή μέσα σε αυτή την πανδημία του χρέους που δημιουργήθηκε να κουρευτεί, αλλά και το υπόλοιπο να γίνει με μια ρύθμιση 120 δόσεων, ώστε να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί αυτό το διάστημα συνεχώς συσσωρεύονται χρέη. Από την άλλη πλευρά, εν μέσω πανδημίας η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ένα πτωχευτικό νόμο, ο οποίος στρέφεται εναντίον των λαϊκών τάξεων. Αυτό, πέρα από το ότι το επισημαίνουμε, πρέπει άμεσα να ανατραπεί. Κυρία Γι' αυτό Τελιγιορίδου, λέμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, το ζήτημα του πτωχευτικού νόμου. Πρέπει να υπάρχει άρση δεν πρέπει να υπάρχει άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αντιθέτως, πρέπει οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα να βοηθηθούν. Κυρία Τελιγιορίδου, να ρωτήσω λίγο. Δεν σας διακόπτω γιατί η επικοινωνία μας μέσω Skype έχει και τις δυσκολίες της. Έχουμε εκλογές το Μάιο, πρόωρες, ρωτάω εγώ τώρα. Και ο λαός αποφασίζει να φέρει στην κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Ιούνιο είστε έτοιμοι να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προκύψει μετά από πάρα πολλές συζητήσεις και στο εσωτερικό του κόμματός μας, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο και στοχοθετεί το τι μπορούμε να κάνουμε και τι θέλουμε να κάνουμε και είναι και κοστολογημένο. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν είναι στον αέρα. Για παράδειγμα, αυτά που ανακοινώθηκαν χθες για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για την βιώσιμη ανάκαμψη κοστολογούνται σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το 2,1 δισεκατομμύρια αφορούν τις επιδοτήσεις, γιατί λέμε την επιστρεπταία προκαταβολή που πρέπει να είναι μη επιστρεπταία, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ και το υπόλοιπο κόστος, περίπου 3,5 δισεκατομμύρια, είναι αυτό που αφορά την απώλεια από την μείωση των φόρων. Κυρία Τελιγιορίδου, αυτά λοιπόν είναι όλα έτοιμα και γι' αυτό ναι, είμαστε έτοιμοι. Κυρία Τελιγιορίδου, και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με αυτό, το πρόγραμμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας ακουμπάει στις επιχειρήσεις της Καστοριάς? Βεβαίως.
γιατί οι επιχειρήσεις στην Καστοριά και συνολικά στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμά μας στοχεύει σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι ο κόσμος της εργασίας και της βιοπάλης. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είπαμε, για την μη επιστρεπταία προκαταβολή, για τη ρύθμιση των δόσεων, για την μη άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για χρηματοδοτικά εργαλεία, για την δυνατότητα να υπάρχουν μικροπιστώσεις στις επιχειρήσεις αυτές, για την αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας από το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν απευθύνεται στους λίγους, γιατί το δικό μας κόμμα, η αριστερά, δεν απευθύνεται στους λίγους και τους εκλεκτούς. Απευθύνεται στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, στους ανθρώπους της εργασίας, στους ανθρώπους που δεν αποτελούν παρασιτικό κεφάλαιο στην οικονομία και στην κοινωνία. Κυρία Τελεγιορίδου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, να είστε καλά. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να εξειδικεύσουμε περαιτέρω το πρόγραμμα για την οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.